Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα τη λειτουργία του στα τμήματα τη ΚΕΔΗ του Δήμου Σερών, όπως ανακοίνωσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος Ευθύμης Ραμπότας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με την ΚΕΔΗ προκειμένου να ενημερώνονται για τις εγγραφές και τις ειδικότητες που υπάρχουν στα τμήματα. Η ΚΕΔΗ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη των τμήματων γυμναστικής ενηλίκων, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται στο τέταρτο όροφο του κτηρίου, το οποίο το πρόγραμμα ξεκινάει από τη Δευτέρα. Και παρακαλούνται όσοι έχουν εγγραφεί για να παρακολουθήσουν μαθήματα γυμναστικής να επικοινωνήσουν στα συγκεκριμένα νούμερα τα οποία φέρει η ανακοίνωση, προκειμένου να οργανωθεί όλο το πλαίσιο για να πάει σε μια ομαλή και εύρυθμη λειτουργία το γυμναστήριο της ΚΕΔΗ, το οποίο είναι σε άρεση συνεργασία με το ΤΕΦΑ Σερών. Και έχει, αν θέλετε, και έχει επίσης βρει τον τρόπο προκειμένου να οι γυμναστές οι οποίες απασχολούνται εδώ στην ΚΕΔΗ να είναι συμβασιοποιημένες και μέσω προγράμματος δια του ΤΕΦΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του Τμήματος Ερευνών. Σύμφωνα με τον κύριο Ραμπότα, η συμμετοχή των παιδιών είναι ικανοποιητική, καθώς 120 παιδιά συμμετέχουν στον παλέτο, στο εικαστικό εργαστήριο Άρτιο συμμετέχουν 160 παιδιά, αλλά και στα τμήματα γυμναστικής ενηλίκων δήλωσαν συμμετοχή 130 άτομα. Συνέχεια των υπολείπων τμήματων, που είναι το Άρτιο, όπου οι εγγραφές και η λειτουργία έχει ξεκινήσει, στο γνωστό χώρο στην Βίλα Μάλιο. Υποστηρίζεται πάρα πολύ από την ΚΕΔΗ που έχει την ευθύνη της λειτουργίας. Έχει προβεί όλες τις αναγκαίες προσλήψεις, διαδικασίες προμήθειας υλικών. Έχουμε αποκαταστήσει και μικρές συντηρήσεις του κτηρίου. Κάνουμε παρεμβάσεις εκεί προκειμένου αυτό το μοναδικό, να το έλεγα, σε ένα μοναδικό χώρο, αλλά και μια μοναδικότητα που έχει στην παροχή υπηρεσιών που αφορά την μουσική και που αφορά την γυμναστική, να το πω την κεραμική, συγγνώμη, την κεραμική και τη ζωγραφική, και ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Μετά το Άρτιο έχουμε την σχολή, τα τμήματα μπαλέτο, τα οποία είναι εδώ στο δεύτερο όροφο της ΚΕΔΗΣ. Ο κύριος Ραμπότας αναφέρθηκε επίσης και στη λειτουργία των ΚΔΑ που στεγάζονται σε δημοτικά σχολεία της πόλης Σερών, όπου συνολικά απασχολούνται δωρεάν 565 παιδιά. Κλείνω με τα τμήματα, την άλλη δομή που λειτουργούν για πρώτη φορά στα δημοτικά σχολεία και η κατάσταση ομαλοποιείται από τη Δευτέρα. Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και στα δημοτικά σχολεία της πόλης. Σε 5 σχολεία είναι αυτή τη στιγμή. Είναι στο 2ο, στο 5ο, στο 8ο, στο 19ο και στο 18ο. Επίσης έχουμε πάρει άδεια και για το 20ο δημοτικό σχολείο και είμαστε σε αναμονή εκείνο προκειμένου να είναι εν δυνάμει να λειτουργήσει. Θα το δούμε μέσα στο έτος πώς θα εξελιχθούν το θέμα από τις εγγραφές των παιδιών.